Αν δεν βρούμε δουλειά, δεν τη βγάζουμε καθαρή. Τι θα κάνουμε? Ερμού 46. Τι είναι εκεί? Πεζόδρομος. Στο 44 είναι μια κοπέλα που παίζει κιθάρα και τραγουδάει. Στο 48 είναι ένας τύπος που παίζει βιολί. Θα πάμε εμείς στο 46, θα κάνουμε τα χορευτικά. Και γιατί μου το δείχνεις αυτό το δαχτυλίδι? Λοιπόν, εμείς βέβαια έχουμε ένα λογαριασμό στην τράπεζα κλειστό. Αλλά δεν έχουμε ρευστό αυτές τις μέρες και δεν θέλουμε να το σπάσουμε για ένα τέτοιο μικρό ποσό. Πάτε τώρα και μπλέκετε με τις τράπεζες. Να βάλω εγώ τα χρήματά μου στις τράπεζες. Το πουλάκι μου. Ήταν εδώ προηγουμένως και αυτή η κυρία η παιχνιδιάρα. Ποια παιχνιδιάρα? Αυτή που παίζει το χαρτί. Α, η Κωνσταντινίδη λες. Αυτή. Να δεις πώς της μέτρησε 9 χιλιάρικα. 9 χιλιάρικα ευρώ. Όχι μαρουλόφυλλα. Ένα ευρώ βέβαια. Θα έβγαλε ρε παιδιά έτσι από την τσέπη. Ένα αντάκο σαν σουβλάκι δίπιτο. Να δεις πώς μέτρησε τα 18-500. Τα έβγαζε έτσι πώς βγάζουμε το κρεμμύδι για να μην τον πιάσουμε καούρα. Όλα τα έχεις βαρέσει. Άφαρμα. Έτσι μου έρχεται να συλλάβω κάποιον να δω πώς είναι. Πολύ χαλάρωσες. Να κοιτάξω κάποιον. Έτσι λίγο. Να τον ψαρώσω. Ποιο είναι, μωρέ, πας καλά. Ένα μωρό ποιο να είναι. Όποιο και να κοιτάξει, κάτι θα έχει κάνει. Έλα εδώ εσύ. Σάλτα προβλήλε κανείς. Πολύ σου ένα φίλα στην άντρα. Μια ματρός και πολύ σε νοιάζει. Έλα. Έλα. Δύο. Δύο. Έλα. Κάποια από την κορυφή στο πάτο καταλήγω κι από το πάντο στο πουθενά. Αστυνομία! Αστυνομία! Κύριε αστυνόμε, εσάς! Ευτυχώς που σας βρήκα, κύριε αστυνόμε. Ελάτε γρήγορα που σας θέλω. Τι εγώ είτε μέσα, ελάτε κοντά. Εδώ πιο πάνω. Έχει γίνει μια κλοπή, ελάτε. Στην αστυνομία. Πάμε, κάντε πλακιά. Είστε καλά. Πρέπει να σας κάνω πλάκα, γελάω εγώ. Τι φοράω τη στολή, μαντάμ? Έλα μου, αυτό λέω κι εγώ. Τι τη φοράτε τη στολή, ελάτε! Σας παρακαλώ, δεν μπορώ εγώ τώρα πολύ ευχαρίστως, αλλά είμαι σε ώρα υπηρεσία. Δεν μπορώ μια άλλη φορά, ό,τι θέλετε. Ορίστε, πάρετε και την κυρία σας. Δεν σας έγινε την κυρία. Ποιος έγινε τον κύριο? Μα τι λέτε, κύριε αστυνομία. Εδώ είναι το σπίτι μας. Το κάθε σπίτι έχει τις ανάγκες του. Μπορεί να είχατε τίποτα ανάγκες. Ακριβώς. Κάποιος είχε την ανάγκη του, κύριε αστυνόμε, και την έκανε. Έκλεψε την κοσμοθήκη της κυρίας. Τώρα το φωτίσατε, μαντάμ. Ωραία, που είναι έτσι. Περάστε από το τμήμα να κάνετε μια δήλωση στο νόμο 105, να σας δώσουμε και ένα αριθμό πρωτοκόλλου με τη φούλα, να υπογράψετε και κάτι άλλα τζάτζελα μάτζελα που δίνουμε συνήθως και θα. Δουλεύουμε. Εδώ θα γίνει ο τάφης. Που θα με πει εμένα κλέφτρα! Και από εκεί χάμω κλέφτρα, βουλό σου! Μπροστά στα μάτια της αστυνομίας, κανένας σε βαθμό δηλαδή! Ας τα διάλα, πάρα φύγω αυτά! Θα καλέσω τα 100 και θα σας αναφέρω όλους! Ποιο 100, τι να του κάνεις το 100? Εδώ έχει το ένα αυτό προσώπος και δεν μπορεί να σας κάνει καλά και θα σας σώσουν τα μηδενικά! Τι κάνουν εμάς, οι φλόροι κλέφτες! Βοηθικό κορίτσι, η Τασούλα, κύριε Παραπέρι μου, έχω να σου ανακοινώσω ότι μου βούτυξε ένα μονόπετρο! Μπέρμπερις! Τι Τασούλα, αυτές τις δουλειές δεν τις κάνει! Άμα δεν τις κάνει, κύριε Μπέρμπερις, γιατί δεν μας αφήνει να ανοίξουμε τις τσάντες! Και εσύ, Τασούλα, γιατί δεν ανοίξει την τσάντα να ψάξουνε? Και τι είμαι εγώ για να με ψάξουν? Καμιά άλλο δαπή που φοβάται μην την διώξουν από τη χώρα? Αυτοί που μου χρωστάνε 3 μηνιάτικα να ψαχτούν! Γεια σκασμός! Έλα σας παρακαλώ! Μην ακούσω εκεί! Εδώ είναι αστυνομία! Του Μπεκί! Ορίστε! Εσύ ποιος είσαι πάλι? Εγώ. Ο Ηλίας του 16ου. Έχεις μητρό. Πού πας, πρόσεχε. Πρόσεχε, κερατά. Θέλω να πεις την αλήθεια. Πρόσεξε, θα σε σαπίσω. Δεν έχω. Καθαρό τσάμι. Τσάμι. Ορίστε, καθαρό είναι. Δεν έχει τσάμι. Και όπως τον κόβω, έχει και άρρωστη μάνα. Έχεις, ρε, άρρωστη μάνα. Πού το ξέρετε αυτό? Έχεις άρρωστη μάνα? Όχι.